δείχνει πόσα λεφτά έχει χάσει το ελληνικό δημόσιο και ο ελληνικός λαός, γιατί όλα αυτά φορτώνται στην πλάτη των φορολογουμένων, από κακοδιοίκηση που εξυπηρετεί υψηλά ιστάμενους φίλους των εκάστοτε κυβερνών των κομμάτων. Mm -hmm. ο... το ταχυδρομικό ταμιευτήριο χρόνια τώρα λειτουργούσε ως το θησαυροφυλάκιο του εκάστοτε κυβερνών κόμματο. Και ο, ο εκάστοτε πρωθυπουργό έβαζε έναν κολλητό του εκεί. Ο Φιλιππίδης φίλο τη οικογένεια Καραμαλή. Ο Κλέον Παπαδόπουλο, φίλο τη οικογένεια Παπανδρέου. Και του Γιώργου Παπανδρέου και του Κώστα Καραμαλή. Η έρευνα πρέπει να προχωρήσει και στι άλλε τράπεζε, διότι τέτοια θαλασσοδάνεια που φορτώθηκαν μετά σε τραπεζικά ελλείμματα και με, στο ελληνικό δημόσιο χρέο, γιατί έχουν πληρωθεί δεκάδε δις για την ανακεφαλαιοποίηση αυτών των τραπεζών για να καλύψουν τι μαύρε τρύπε των θάλασσο Και γύρεται και ένα θέμα για το κατά πόσο η εποπτεία αυτή τη διαδικασία τη δανειοδότηση από την πλευρά τη Τράπεζα τη Ελλάδα έχει γίνει σωστά. Άρα, εδώ ναι. το βασικό είναι να προχωρήσει η δικαστική έρευνα απερίσπαστα μέχρι το τέλος να διευρυνθεί, να μην κουκουλωθεί η υπόθεση επειδή είναι εμπλεγμένη και από τα δύο κόμματα. Το δεύτερο, για τους εξοπλισμούς. Mm -hmm. Η υπόθεση Κάντα, όπως έχει ξεκινήσει, που διαρκώς βγάζει και άλλα θέματα στην, στον, στον αέρα, χθεσινές καταθέσεις κάποιου εκ των α, εμπόρων όπλων, των αντιπροσώπων που έδιναν τις μίζες Εμπλέκουν και την περίοδο μετά το 2004, με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Πρέπει να προχωρήσει, να μην ξεβραστεί όχι στα ριχά, mm -hmm. αλλά η επειδή τώρα μπλέκονται και τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν. Mm -hmm. Και πρέπει να επιστραφούν όσο το δυνατόν περισσότερα και από τα κλεμμένα πίσω. Αλλά για λόγου παιδευτικού, όπω είπε. Κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή, ουσιαστικά. Και κυρία Γιαννάκου, πρέπει σε αυτά τα θέματα να μην έχουμε κουκούλωμα, αλλά ε, κατάληξη. Εγ, η τελευταία μου παρατήρηση, ναι. η, 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 η κυρία Μπουσδούκου, πριν με ρωτήσετε, είναι ότι αν δεν είχαμε αυτές τις ζημιές, αυτή τη χασούρα για το Δημόσιο Ταμείο mm -hmm. από τις μίζες των εξοπλισμών και από τα θαλασσοδάνεια στους ισχυρούς μεγαλοπαράγοντες και κολλητούς του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας... Δεν θα είχαμε μνημόνιο. Αν είχαμε μέσο όρο φορολογικών εσόδων με ένα απλό δίκαιο φορολογικό σύστημα χωρίς φοροδιαφυγή, ναι. χωρίς μπόνους του ισχυρούς φορολογικά όπως στην Ευρωζώνη, δεν θα είχαμε ελλείμματα και χρέη. Πάντως. Και αυτό παραπέμπει στην ανάγκη να αποκτήσουμε επιτέλους μια κυβέρνηση έντιμη ικανή να εξασφαλίσει ανάπτυξη και δικαιοσύνη. Εγώ θέλω να απαντήσετε, διαπλοκή. επειδή τι τελευταίε ώρε, ήδη από χθε δηλαδή, το μεσημέρι, άρχισαν τέτοιου είδου σχόλια να λένε ότι είδαμε όλο αυτό το σκάνδαλο και τα θαλασσοδάνια, όπω τα χαρακτηρίζετε κι εσεί, να δίνονται από μία δημόσια, από μία κρατική τράπεζα. Γιατί ο ιδιώτη δύσκολα θα σου δώσει, αν δεν ελέγξει πού θα τα πα, τι εγγυήσει έχει και ούτω δεν είναι Εδώ ξεκινάει και θέλω να, να ολοκληρώσω για να μου απαντήσετε και να τοποθετηθείτε. Ναι. Ξεκινάει η συζήτηση τη προτάσεω του ΣΥΡΙΖΑ για τι τράπεζε και το μοντέλο και το χαρακτήρα των κρατικών και το δημόσιο που θα πρέπει να έχουν. Τότε δεν θα είναι πάλι πιο εύκολο εφόσον θα διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα να ξαναμπούν κολλητοί και απλά αυτό που βλέπουμε σε μία τράπεζα τώρα να το δούμε συνολικά. Ο βασικό συλλογισμό που αναπτύξατε είναι λάθο και διαψεύεται από την πραγματικότητα. Η πρώτον bank του κυρίου Λαβρεντιάδη, που έδωσε τα τεράστια θαλασσοδάνεια στον εαυτό του και σε του, ήταν ιδιωτική, ιδιωτικότατη και τα έδωσε. Η Lehman Brothers, η Αμερικάνικη, που κατέρευσε και προκάλεσε όλη αυτή την παγκόσμια κρίση το 2007, ήταν ιδιωτική, ιδιωτικότατη. Η Τράπεζα πυραιός, την εποχή που ήταν αντιπρόεδρο, ο, ο σημερινό επικεφαλή Τράπεζα τη Ελλάδα, ο κ. Προβόμπλο, ήταν ιδιωτική, ιδιωτικότατη. Και παρόλα αυτά έδωσε και αυτά τα θαλασσοδάνεια και έκανε και την, 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 την πώληση στο Λαβρεντιάδη τη πρώτων μπαλτ. Άρα, άρα. Το θέμα είναι τι διοικήσεις έχεις. Και σήμερα στην Ελλάδα το 90% και πάνω των μετοχών των λεγόμενων συστημικών τραπεζών, των ναι. μεγάλων τραπεζών, ναι. ανήκει στο δημόσιο. Μάλιστα. Άρα αυτές οι τράπεζες είναι δημόσιες. Και το βασικό πρόβλημα είναι, αφού έχει βάλει το δημόσιο τα λεφτά, ναι. επιβαρύνοντας με δεκάδες δις, τον Έλληνα φορολογούμενο και το δημόσιο mm. χρέο, να έχει και τα κλειδιά. Άλιστα. Είναι μοναδικό παράδειγμα, κυρία Μπουσντούγκου, για να μην παραπληροφορούνται οι τηλεθεατέ μα, η Ελλάδα είναι μοναδικό παράδειγμα στον κόσμο, όπου το δημόσιο βάζει τα λεφτά, αλλά τα κλειδιά τα έχουν οι ιδιώτε mm. τραπεζίτε. Βοήθησε Μαι, η Τρόικα. Ναι, 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 ναι να αλλά θέλω κάτω. να ρωτήσω και κάτι άλλο, κυρία Γιαννάκου. Ναι. Βοήθησε η Τρόικα, βοήθησαν οι δανειστέ, οι οποίοι πιέζουν να δούμε να πέφτει φω σε τέτοιου είδου mm. σκάνδαλα και τέτοιε περιπτώσει. Ναι, Μόνοι μα δεν μπορούμε. Και κάτι ακόμη. Το γεγονό ότι μεταξύ των δύο για την υπόθεση ταχυδρομικού ταμιευτηρίου περιλαμβάνεται και, η κεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η κυρία Σακελαρίου εγείρει ένα θέμα ε, ηθικής και πολιτικής τάξης ηθικής για την κυρία Σακελαρίου και πολιτικής για την κυβέρνηση που όρισε την κυρία Σακελαρίου και πρέπει σήμερα σε αυτό και Ακούστε. από την κυβέρνηση και από την κυρία Σακελαρίου να υπάρχει μια απάντηση. βοήθησε, αλλά θέλω να